Με το κλείσιμο εμπορικών κέντρων και χώρων εστίασης ξημέρωσε η σημερινή ημέρα. Από τις 6 το πρωί τέθηκαν σε ισχύ τα νέα αυστηρότερα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση, προκαλώντας αντιδράσεις στην πλειοψηφία των πολιτών. Το μετακλείσουν όλα, δεν γίνεται τίποτα. Ο κόσμος ήδη άρχισε να διαμαρτύρεται. Νομίζω ότι μπορεί να έχουμε και χειρότερα. Άλλοι επιτρέπεται, άλλοι δεν επιτρέπεται. Ή κλείσει τον κεφάλαιο στον έσω που είναι ο σκοπός σου, ή ορισμένα πράγματα να υπάρχουν κάποιες χαλαρώσεις που να υπάρχει ασφάλεια. Την ίδια ώρα οι καταστηματάρχες τονίζουν πως δεν έχουν ουσιαστική στήριξη από το κράτος. Τίποτε, ούτε ένα γρόσι. Είναι τουριστικό κατάστημα εδώ και 50 χρόνια. Ούτε ένα γρόσι δεν είδαμε από αυτούς, γιατί είμαστε υπερήλικες. Το πρώτο κύμα εκκλήσια μας και το νίκιο τρέχει. Τη στιγμή που δεν παίρνω και δεν έχω έσοδα, πώς να προσθέσω στο νίκιο. Πολλοί είναι όμως και εκείνοι που θεωρούν τα μέτρα δικαιολογημένα και επιβεβλημένα. Θα βοηθήσουν εάν παίρνουν τα πιο αυστηρά μέτρα όταν έγιναν τα μέτρα της Πάφου και της Λεμεσού. Δεν θα είχε τώρα η Λευκοσία τα προβλήματα που έχει. Για ανυπολόγιστες ζημιές κάνει λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου Μάριος Αντωνίου, αφού όπως υπογραμμίζει, οι καταστηματάρχες στα μόλ έχουν αγοράσει μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων εν ώψη γιορτών, τα οποία με το κλείσιμό τους κινδυνεύουν να μείνουν στα ράφια και τις αποθηκές. Περίπου γύρω στις 600 καταστήματα που στεγάζονται κάτω από τα εμπορικά κέντρα, κυρίως στην ένδυση και στην υπόδηση, δεν θα έχουν το δικαίωμα να ανοίξουν τα υποστατικά τους, με ανυπολόγιστες ζημιές. Ο κύριος Αντωνίου ζήτησε από την κυβέρνηση να κάνει δεύτερες σκέψεις για τα εμπορικά κέντρα και αν παραμείνουν κλειστά να προχωρήσει σε στοχευμένη οικονομική ενίσχυση των καταστηματαρχών, ώστε να εξασφαλιστούν οι χιλιάδες θέσεις εργασίας και βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Σοβαρό πλήγμα από την πανδημία και τα μέτρα δέχθηκε και ο κλάδος των χώρων εστίασης και ιδιαίτερα των κέντρων αναψυχής. Οι ορχήστρες σήγησαν εδώ και 9 μήνες με τους ιδιοκτήτες και εργαζόμενους να ευρίσκονται στο περίμενε και με τις ζημιές να υπολογίζονται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε αφαιθεί στο έλεος του Θεού. Η δεύτερη πικρία μας είναι ότι αδικαιολόγητα έχουμε στοχοποιηθεί σαν μαύρο πρόβατο. Είμαι 40 χρόνια σε αυτό το επάγγελμα. Δεν θυμάμαι ποτέ τέτοια ανεξαθλίωση. Η στήριξη που έχουν, σημειώνει ο κ. Βασιλείου, είναι ελάχιστη σε σχέση με τα χρήματα που προσφέρει ο κλάδος στο κράτος ετησίως.